στο εξωτερικό, καθώς έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές, κάνουν καριέρα έξω, η Στέλλα και η Νίκη. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο τα κορίτσια θα έρθουν κοντά μας. Είναι εντυπωσιακές, τις συνδέουν δεσμοί αίματος και τραβούν όλα τα βλέμματα πάνω τους. Η Στέλλα και η Νίκη είναι δίδυμες και όπως περιγράφουν, είναι μαζί από την κοιλιά της μητέρας τους. Έχει μεγάλη αδυναμία η μία στην άλλη, είναι συνέχεια μαζί, έχουν μία σχέση πάθους και αγαπιούνται βαθιά. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Όπως λένε, τους άρεσε να κάνουν πλάκες, αφού όλοι τις μπέρδευαν εξαιτίας της ομοιότητάς τους. Στο σχολείο δυσκόλευαν τους καθηγητές, ενώ συχνά οι φίλοι τους παρεξηγούνται αφού είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσουν. Η Νίκη έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και ετοιμάζει τις βαλίτσες της για να συνεχίζει τις σπουδές της στο Παρίσι. Άρχισε να ασχολείται με το modeling τυχαία, κυρίως για διοποριστικούς λόγους. Οι κορυφαίες όμως καμπάνιες που έχει συμμετάσχει την έχουν κατατάσσει στις Ελληνίδες που πραγματικά κάνουν καριέρα στο διεθνές modeling. Σημαντική στιγμή για εκείνη είναι η συνεργασία της με τη Vogue το 2010. Η Στέλλα έχει σπουδάσει υποκριτική και στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και εκείνη με το modeling. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν πρωταγωνιστήσει σε αρκετά διαφημιστικά. Πρόσφατα, η Στέλλα έκλεψε τις εντυπώσεις αφού περπάτησε στην πασαρέλα με τις δημιουργίες του Μάκη Τσέλιου δίπλα στην αδελφή της. Η αγάπη της όμως για την υποκριτική την έχει κερδίσει και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ταινία μικρού μήκους που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών. Αυτού σα. Τι ωραία είναι αυτά που φοράτε. Ποιανού είναι σχεδιαστή είναι αυτά τα ρούχα. Στέλιο του Κουδουνάρη. Αχού, τι ωραία. Του αγαπημένου. Να, εγώ θα το κουμαστεί. Στέλιο Κουδουνάρη. Έχει και αυτό συμμετοχή στο Athens Exclusive Designers Week. Πολύ ωραίες. Ναι, το μεταδώσαν μέσω του T-Life. Εξαιρετικές δημιουργίες. Μπράβο. Και είναι φίλος πολύ και με έντυση και στις κάτω. Πολύ ωραία. Σκέψη τώρα οι γονείς σας. Λένε, λέει ο γονιός, έχω μία κούκλα. Έχω δύο κούκλες. Έχουνε τρεις κούκλες. Τρεις κούκλες. Μικρότερη ή μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη, γυμνάστρια. Σας μοιάζει και η γυμνάστρια. Όχι σαν δίδυμα, αλλά σαν αδερφή μας. Έχουμε δύο μπόι. Και εκείνη είναι... Τι είστε εσείς, είστε ένα 80, τι είστε. Ναι, εκεί. Ένα 80 και η αδερφή ένα 80. Ναι. Όταν κυκλοφορείτε στον δρόμο και οι τρεις, τι γίνεται. Ναι. Σπάνια νομίζουν ότι περνάνε άλλο, δεν ξέρω. Έλα. Κάνουμε πασαρέλα, κάνουμε πασαρέλα. Όλοι από μικρά μας φωνάζουν μοντέλα, δεν ξέρω γιατί. Και οι τρεις μαζί που κυκλοφορούσαμε κάτω στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Μάλλον από εκεί και εμένα μου κόλλησε και το άρχισε το μοντελινγκ όταν μου το προτείνανε. Εντάξει, όλα καλά. Είστε κριτικοπούλες, λοιπόν. Mm-hmm. Η Κρήτη Λεβεντογένα μοιάζει πολύ συχνά κορίτσαρος. Πάντως, δηλαδή, δεν ξέρω, το DNA σας εκεί στην Κρήτη, δεν καθαρός ξέρω τι αέρας. Ο καθαρός αέρας και είναι. Θάλασσα, όπου και να πας, βλέπεις θαλάσσιο. Σε λίγο περισσότερα. Κάνουμε τη συνέντευξη με τη Στέλλα και τη Νίκη, τις όμορφες δίδυμες που ξεχώρισαν εδώ στις πασαρέλες Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα ήθελα να σας πω τους 6 λεπτά λίγη ο διαγωνισμός. Θα σας ξαναδώσω το τηλέφωνο να δω ποιον θα πάρω τηλέφωνο σε 6 λεπτά. Σε ποιον θα πω κέρδισε το χιλιάρικο συγχαρητήρια. 90-11-51-51-51. Συν από τον κύριο Καρόνι ηλεκτρικές συσκευές, 4 ηλεκτρικές συσκευές. 90-11-51-51-51 μέσω SMS κάθε ένα κενό, το ονοματοπώνυμό σας το 54-990 σε 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα η κλήρωση. Λοιπόν, κορίτσια. Αν και ο κόσμος σας ταυτίζει και είστε εμφανισιακά, μοιάζετε πάρα πολύ. Βλέπω ότι μία επέλεξε να γίνει ηθοποιός,
Και η άλλη επέλεξε να ασχοληθεί όχι μόνο με το μόντελ, αλλά και να σπουδάσει κάτι άλλο. Έχω δει σε πολλά δίδυμα να επιλέγουν ένα κοινό δρόμο. Το δρόμο της ταύτισης. Εσείς? Κάπου χαριστήκαμε. Λοιπόν, πάμε να μου πει κάθε μια με τι ασχολείται. Εγώ ασχολούμαι με το modeling τα τελευταία 6 χρόνια. Ναι. Και με τον αθλητισμό έπαιζα βολέι. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Τώρα φεύγω για Σορβόνη να κάνω μεταπτυχιακό στον τουρισμό. Mm-hmm. Ναι. Και το modeling τα τελευταία χρόνια είναι το επάγγελμά μου. Συνέβη. Έτυχε μια φίλη μου να μου προτείνει και επειδή ήθελα να έχω μια ανεξαρτησία οικονομική από τους γονείς μου. Είπα, οκ. Γιατί όχι. Στη συνέχεια έγινε επαγγελμά μου. Ταξίδεψα αρκετά. Έκανα κάποιες δουλειές πολύ όμορφες. Μου χάρισαν πολύ ωραία ταξίδια. Ποια είναι η καλύτερη σου δουλειά? Έκανα την καμπάνια της Vogue το 2010. Έκανα τη Mini Cooper, η Vogue ήταν παγκόσμια. Τι καμπάνια της Vogue? Ήτανε... Μου μέσα... ακούγεται, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλο αυτό, πολύ τεράστιο. Ναι, ήταν... Να σχολιάσω, ναι. Ήταν στα λεωφορεία και άνοιγαν το παράθυρο και άνοιγε το παράθυρο της Νίκης. Ναι. Τώρα την καμπάνια της Vogue. Ήταν η διεθνή καμπάνια, ήταν μέσω διαγωνισμού. Ήμασταν 5 κορίτσια από 5 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Ναι. Πήγαμε στο Μιλάνο, κάναμε τις 2 φωτογραφίσεις. Και κυκλοφορούσαμε ένα χρόνο σε όλες τις χώρες που υπάρχει η Vogue Eyewear. Τα γυαλιά της Vogue. Μάλιστα. Αυτά. Μετά από εκεί κάναμε και με τη Στέλλα τη Mini Cooper. Από είδαμε και στο βίντεο πολλές σκηνές. Ναι. Ναι. Και εσύ δεν επέλεξες να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο? Εγώ είχα επιλέξει από μικρή ηλικία να ασχοληθώ με την υποκριτική. Μου άρεσε και η διακόσμηση. Έκανα ένα χρόνο μόνο για τη μαμά μου. Μαμά. Γιατί ήθελα να φύγω από το Ρέθυμνο και της είπα ότι θα κάνω και υποκριτική, θα σπουδάσω και κάτι άλλο. Έκανα ένα χρόνο, τον επόμενο χρόνο πήγα στην δραματική σχολή. Τελείωσα τη σχολή του Ιάκωβου Καμπανέλη, στην Αγία Βαρβάρα. Και εντάξει, μοναδική και πολύ δύσκολη εμπειρία η δραματική σχολή. Ξεκίνησα από κάποια διαφημιστικά, μετά θέατρο, σιγά σιγά πάμε προς το σινεμά και θέατρο. Πώς αντιμετώπισες τη στιγμή που έφυγε? Που έφυγε ποτέ από όλες που άρχισε να κάνει το modeling επάγγελμα, που άρχισε να ταξιδεύει, που άρχισαν οι δρόμοι. Γιατί ωραία λένε τα διδυμάκια ότι θα πάρουμε διαφορετικούς δρόμους. Αλλά εδώ χώρισαν και οι δρόμοι σας νωρίς, διότι δεν μένατε πια μαζί, δεν είσαστε πια μαζί. Αυτό πώς το διαχειριστήκατε? Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς είσαστε πιο συνδεδεμένες από ότι τα αδέλφια. Πάλι καλά η τεχνολογία. Ναι. Μας φέρνει κοντά. Πια. Πάντα. Και επειδή το δικό μου επάγγελμα είναι... δεν ξέρω πότε. Μπορεί να έχω πολλή δουλειά τώρα, μπορεί μετά να έχω ένα μεγάλο κενό. Mm-hmm. Έχει τύχει όταν ήταν στο Μιλάνο. Ήρθε στο Μιλάνο, ήρθε στο Παρίσι. Να πάω εδώ, στο Παρίσι, πάω εδώ. Μόνο στο Λονδίνο θα πήγαν εδώ. Έβαιλα. Άλλη φορά. Αλλά ναι. Έχουμε. Έχετε αυτό που λένε το ιδιαίτερο δέσιμο των διδύμων, δηλαδή ότι όταν είναι μακριά έχεις διαρκώς μέσα σου μια ανησυχία, αν είναι καλά, αν το δεν έχεις. Είναι. Έχετε αυτό το... Όχι ιδιαίτερα. Αυτό το σκηνάκι, τον οφάλιο λόρο που σας δένει, υπάρχει αυτό? Δεν ξέρω, όχι ιδιαίτερα εγώ προσωπικά, αλλά στιγμές όταν δεν είμαστε καλά μεταξύ μας. Έχω ανησυχίες, κακά όνειρα, αγωνία. Αυτό πιο πολύ. Εγώ πάλι όταν τη βλέπω, αν τη δω, θα καταλάβω. Ναι, αυτό... Αλλά είναι πιο πολύ επειδή γνωριζόμαστε, όχι από αυτό που λες. Δεν το έχουμε εμείς. Με τα μάτια επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά γενικότερα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να καταλάβουμε πράγματα. Όταν σας αντιμετωπίζουν σαν ένα, δηλαδή πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, ή όταν σας συγκρίνουν, γιατί αρχίζει αυτό το βρείτε τις διαφορές. Όχι, αυτό παιχνίδι κουραστικό. Ναι. Καταρχάς είναι αμηχανό, γιατί εκείνη τη στιγμή μόνο σαν άνθρωπο δεν σε αντιμετωπίζουν. Είναι κουραστικό, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια που είναι το ίδιο παιχνίδι συνέχεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις διαφορές μας και τις ομοιότητες μας και μπορούμε να τις κρύψουμε από κάποιον ή να τις τονίσουμε αναλόγως τι θέλουμε να πετύχουμε. Αλλά, ναι, μοιάζουμε εξωτερικά. Διαφέρουμε σε χαρακτήρα. Έχετε διαφορεποιηθεί όμως αρκετά εξωτερικά. Ναι. Το
το επιδιώξατε ή ήρθε λόγω των συνθήκων, δηλαδή λόγω της δουλειάς. Και λόγω της δουλειάς. Εγώ ήμουν 4 χρόνια με πάρα πολύ ξανθομαλή λόγω της δουλειάς. Το είδα, ήσουν κατάξανθη. Ήμουν πλατίνα. Η Στέλλα έχει είναι αυτό. Ναι, ναι, φυσικό. Εγώ το είχα κόκκινο επειδή μου άρεσε, αλλά λόγω θεάτρου το άφησε το φυσικό μου που ξέρω ότι φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Έχει κόκκινο. Σας πηγαίναμε. Εσάς σε κουράζει αυτό, το βρείτε τις διαφορές και όλη αυτή. Βασικά με έχουν τρομάξει πάρα πολλοί άνθρωποι στον δρόμο. Με σταματάνε, πάνε να με φιλήσουν, πάνε να με αγκαλιάσουν και δεν τους ξέρω και τρομάζω. Γιατί? Ξέρουν εμένα. Γιατί ξέρει την Νίκη. Ναι. Εγώ πια έχω φτάσει στο άλλο άκρο να κάνω πλάκα μαζί τους και κατά λάθος να τους κοροϊδεύω. Να τους μπερδεύεις. Γιατί μερικές φορές με σταματάνε και εγώ μπορώ να είμαι αφηρημένη. Λέω, όχι τώρα, εγώ την ξέρω. Η Νίκη. Και μιλάω μέχρι να καταλάβω αν ξέρει την Νίκη για μένα και μετά το παίζω καταλήλως για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Δηλαδή έχουμε αυτό το παιχνίδι. Πέραν του παιχνιδιού του, με έχει τρομάξει που μου μιλάνε άνθρωποι που δεν ξέρω. Πιο βαθιά μέσα σας, σας ενοχλεί όλο αυτό το... Κόντρα. Η σύγκριση, το ότι υπάρχει άλλη μία που είναι ίδια με μένα. Όχι. Ότι υπάρχει ποτέ το συνέστημα ότι δεν είμαι εγώ η μοναδική που είμαι έτσι. Και ότι μου μοιάζει πάρα πολύ η αδερφή μου, υπάρχει. Εγώ προσωπικά. Γιατί γελάς! Εγώ με την Νίκη. Εγώ με την Νίκη. Νιώθουμε ένα συνέστημα που δεν. Επειδή είμαστε δίδυμες. Που δεν μπορεί να το νιώσει κάποιο κοινό. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, ναι. Άνθρωπο. Οπότε αυτό δεν μπορούμε να το νιώσουμε. Όταν είμαστε μαζί, έχουμε τέτοια ενέργεια που νομίζουμε ότι είμαστε. Αλλού. Γιατί όντω συμπληρώνομαστε. Και είμαστε ατρόμητες, απλά δεν φοβόμαστε. Οπότε αυτό για μας είναι πολύ ήρυχο. Άρα το νιώθετε αυτό το όταν είμαστε μαζί, αισθανόμαστε ακόμη πιο ισχυρές. Ναι, εγώ δεν νιώθω τόσο ότι μοιάζουμε εκπληκτικά. Βλέπω ότι δεν εγώ νιώθω ότι δεν μοιάζουμε ιδιαίτερα. Αλλά αλληλοσυμπληρωνόμαστε, αυτό που λέει και η Στέλλα. Και είμαστε ένας άνθρωπος και δύο μαζί, κάπως έτσι. Αλλά κατά τα άλλα, όταν ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να λέει «Μα είστε ίδιες, μοιάζετε αυτό», είναι το πώς το εκλαμβάνει ο κόσμος. Εμείς έχουμε άλλη άποψη από την καρέκλα που καθόμαστε. Όχι, εγώ τώρα που σας βλέπω δεν είστε από τα δίδυμα που, αν και είναι ολόκληρα τα χαρακτηριστικά σας, επειδή εσείς έχετε διαφοροποιηθεί. Ο χαρακτήρας βγαίνει. Με το πρώτο βλέμμα ξεχωρίζεις πια είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πανομοιότυπο. Αυτό πρέπει να προσπαθήσετε κι εσείς για να το διατηρήσετε, ας πούμε, και να το έχετε. Στην επίδειξη του Τσέλιου όμως τα καταφέραμε. Ναι. Δύο μακιγιάς, μαλλιά. Άμα θέλουμε, μοιάζουμε. Ναι. Άμα θέλουμε, τα καταφέρουμε. Λοιπόν, κλείνοντας να σας πω ότι έχετε τις πιο ωραίες μύτες που έχω δει ποτέ. Είναι φυσικές. Φαίνεται. Φαίνεται. Πάρα πολύ. Έχετε αυτή. Γίνω προφίλ. Το προφίλ μας είναι και ίδιο. Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε. Δεν το σηκώνει, μου λένε έχει γίνει κλήρωση του διαγωνισμού και μου λένε ότι δεν το σηκώνει η νικητρία, γιατί?